Παιδιά, καλή σας ημέρα. Είμαι ο Γιώργος από το Σούκα, πλέον από την Αθήνα. Εδώ και 2 μέρες έχουμε ανοίξει στο κέντρο της Αθήνας, στο Λαϊκό το Νοσοκομείο στο Γουδί, στον Άγιο Θωμά. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε, να δείτε το πρόγραμμά μας στο ίντερνετ, στο Facebook, στο Instagram και να έρθετε, σας περιμένουμε με μια μεγάλη αγκαλιά για όμορφες εσωτερικές πρακτικές. Λοιπόν, το σημερινό θέμα το οποίο θα μιλήσουμε το έχω εμπνευστεί από τον Νταντάπανι, ο οποίος είναι ένας μοναχός. Η πρώτη πρακτική που έκανα για αυτό το οποίο θα μιλήσω σήμερα την είχα κάνει στο 2ο βαθμό του Ρέικι και μετά και στο 3ο βαθμό του Ρέικι και δουλεύει πραγματικά. Όλοι στη ζωή μας έχουμε προβλήματα, έτσι, τα οποία κυρίως δημιουργούνται στο μυαλό μας ή με την ενέργεια του μυαλού μας και μετά έρχονται και δημιουργούνται συναισθηματικά στο σώμα μας. Συναισθήματα, προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και θα πούμε έναν τρόπο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Όπως έχει πει και ο Τέσλα, το σύμπαν λειτουργεί με βάση ενέργειας, δόνησης και συχνότητας. Energy, frequency, vibration, αυτά τα 3. Έτσι πρέπει να αντιληφθούμε και εμείς το σύμπαν για να έχουμε μια πιο όμορφη ζωή και μια πιο πρακτική ζωή ουσιαστικά, έτσι. Έτσι αλλάζουμε τη ζωή μας, αν σκεφτούμε σε αυτές τις ποιότητες. Παραδείγματος χάρη, εμφανίζεται ένα πρόβλημα στη ζωή μας, ωραία. Αυτό το πρόβλημα είναι στον υποσυνείδητο νου, είναι μέσα στον υποσυνείδητο νου. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, από τον υποσυνείδητο νου μεταφέρουμε αυτό το πρόβλημα στο συνειδητό νου, δηλαδή παίρνουμε μια κόλλα χαρτί και σε αυτή την κόλλα χαρτί γράφουμε το πρόβλημα. Ωραία. Από τον υποσυνείδητο έρχεται στο συνειδητό. Η ενέργεια, όπως ξέρουμε, δεν μπορεί να καταστραφεί. Μπορεί όμως να μεταλλαχθεί, μπορεί να γίνει transformation της ενέργειας. Οπότε, καθώς πηγαίνει από τον υποσυνείδητο νου στο συνειδητό νου, ωραία, τι κάνουμε εμείς μετά? Παίρνουμε αυτό το χαρτί και το καίμε. Και η ενέργεια τι γίνεται? Γίνεται καπνός, γίνεται στάχτη. Έτσι, γίνεται, αυτό είναι το transformation, η μετάλλαξη. Η ενέργεια αρχίζει και αλλάζει και αυτό αρχίζει και αποτοξινώνεται από μέσα μας, από το συναισθηματικό μας κόσμο. Αν το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο, ίσως να χρειαστεί να το κάνουμε 3-4 φορές. Δηλαδή, ίσως με μία φορά να μην πιάσει κατευθείαν. Ίσως να πρέπει να το δοκιμάσουμε λίγο παραπάνω. Δεν είναι κάτι μαγικό, είναι απτό, είναι πάρα πολύ απλό. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τα μικρά παιδιά, έχετε δει πώς μεταφέρουν συνειδητά τα συναισθήματά τους στο χαρτί? Από τον υποσυνείδητο νου τα μεταφέρουν στο συνειδητό νου και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τα παιδιά είναι σαν να έχουν αυτό το μαγικό κόσμο μέσα τους, έτσι. Είναι καταπληκτικό. Αυτό μπορούμε να το μεταφέρουμε και εμείς στη ζωή μας και να μας βοηθήσει πάρα πολύ, παιδιά. Είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.